Έχουμε αδυναμία, στηρίζουμε την προσπάθεια του Αρχέλωνα και αναφέρομαι στην ομάδα, στον σύλλογο, στους εθελοντές που έχουν να κάνουν και έχουν ως επίκεντρο και έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην προστασία, στις προσπάθειες για να προστατευτεί η θαλάσσια Χελώνα. Εκατοντάδες χελωνάκια σε επίπεδο Κρήτης, βλέπουμε και τα χαρακτηριστικά πλάνα, βρήκαν και φέτος τον δρόμο τους το καλοκαίρι, αναφέρομαι στην θερινή περίοδο, με την προσφορά βέβαια του Αρχέλωνα και των εθελοντών και των παιδιών της ομάδας γενικά να είναι έντονη και συγκινητική και φέτος. Και εμείς βέβαια το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προβάλλουμε αυτές τις προσπάθειες, αυτές τις δράσεις. Πού πάμε, Εύη? Λοιπόν, θα δούμε την κυρία Λιδία Κοτρουδίτσου, η υπεύθυνη προγραμμάτων Κρήτης Συλλόγου για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας Αρχέλων, η οποία μας έστειλε και το βίντεο που παρακολουθήσαμε με αυτά τα πολύ όμορφα χελωνάκια που είδαν το φως της Κρήτης. Παραλία στα Χανιά, αν δεν κάνω λάθος. Το βίντεο που παρακολουθήσαμε, ναι, από παραλία στα Χανιά, η Λιδία νομίζω βρίσκεται στο Ρέθυμνο. Είναι στο Ρέθυμνο. Την καλησπέρα μας, Λιδία. Καλή σεζόν να έχουμε, τηλεοπτική τουλάχιστον. Καλή σεζόν ευχόμαστε, καθώς τελειώνει και η δική μας σεζόν για φέτος. Καλησπέρα σε όλους. Όπως είπατε, και η σεζόν η θερινή έχει τελειώσει. Έχουμε μπει επίσημα στο φθινόπωρο. Βέβαια, έχει γίνει ένας πρώτος απολογισμός. Πώς τα πήγαμε φέτος? Φέτος τα πήγαμε αρκετά καλά από άποψη φωλιών. Είχαμε πάνω από 350 φωλιές που εντοπίσαμε και προστατεύσαμε σε όλη την Κρήτη. Κυρίως στις παραλίες Οτοκίας, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά και στον κόλπο της Μεσαράς. Δεν έλειψαν οι φωλιές σποραδικής Οτοκίας, δηλαδή όλα τα υπόλοιπα σημεία στην Κρήτη που έχουμε αμμώδεις παραλίες και πάνε χελώνες και γεννάνε, όπου πολλοί πολίτες μας ενημέρωσαν, ευαισθητοποιήθηκαν, τις προστάτευσαν και πολλά χελωνάκια και από αυτές τις φωλιές έφτασαν στη θάλασσα. Βλέπουμε ότι ήταν ένα καλό και ένα παραγωγικό καλοκαίρι τόσο για τις χελώνες όσο και για τον τουρισμό, όπου ελπίζουμε αυτές οι δύο προσπάθειες να πάνε χέρι-χέρι. Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα, βάσει δεδομένων τα οποία έχετε επεξεργαστεί, και να μιλήσουμε για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν αυτά τα χελωνάκια με το που βρίσκουν το δρόμο προς τη θάλασσα? Οι βασικοί κίνδυνοι ποιοι είναι? Οι βασικοί κίνδυνοι για ένα χελωνάκι είναι κατά κύριο λόγο η φωτορύπανση. Δηλαδή βλέπουμε ότι επειδή τα χελωνάκια είναι αυτό που λέμε φωτοτακτικά, δηλαδή ψάχνουν το δρόμο τους στη θάλασσα ακολουθώντας το φως. Πολλές φορές όταν έχουμε τεχνητό φωτισμό στο πίσω μέρος της παραλίας, είτε από επιχειρήσεις, είτε από δημόσια φώτα, είτε από πολίτες οι οποίοι μπορεί να έχουν αναμένους τους φακούς τους γιατί απλά κάθονται στην παραλία, αυτό μπορεί να οδηγήσει τα χελωνάκια να χάσουν το δρόμο τους και να χαθούν στο πίσω μέρος της παραλίας, βγαίνοντας σε δρόμους, σε χωράφια, σε πισίνες και ούτω καθεξής. Φέτος δυστυχώς είχαμε πολύ μεγάλο αριθμό από προσανατολισμών και πάρα πολλούς πολίτες οι οποίοι μας κάλεσαν τις νυχτερινές ώρες για να στείλουμε εθελοντές να βοηθήσουμε τα χελωνάκια να βρουν το δρόμο τους. Ειδικά στα Χανιά και στο Ρέθυνο, παρά το γεγονός ότι τοποθετούμε προστατευτική σκίαση γύρω από τις φωλιές όταν είναι η περίοδος εκόλαψης, σε αυτές τις περιπτώσεις μερικά χελωνάκια μπαίνανε στη θάλασσα, αλλά το φως ήταν τόσο δυνατό που τα έκανε να ξαναβγαίνουν έξω και να πηγαίνουν στο πίσω μέρος της παραλίας. Μιλήσαμε με δήμους, μιλήσαμε με τοπικές επιχειρήσεις, μιλήσαμε με πολίτες. Κάποιοι κλείσανε τα φώτα, κάποιοι δήμοι βάλανε φώτα τα οποία είναι φιλικά προς τις θαλάσσιες χελώνες, αλλά σίγουρα έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο μπροστά μας για να εξαλείψουμε αυτό το κίνδυνο. Το θέμα ότι σιγά σιγά χτίζουμε μια σωστή νοοτροπία, προκειμένου και εμείς από την πλευρά μας, που δεν γνωρίζουμε άριστα το αντικείμενο, να βοηθήσουμε τις πρωτοβουλίες σας. Δηλαδή, ο καθένας να βάλει το δικό του λιθαράκι, το δικό του τουβλάκι, προκειμένου να είναι πιο στέρεο αυτό το οικοδόμημα της προσπάθειάς σας. Σωστά. Εμείς αυτό που πιστεύουμε είναι ότι αυτή η προσπάθεια είναι συλλογική. Δηλαδή, δεν γίνεται να γίνεται μόνο από άτομα τα οποία έχουν ασχοληθεί με το ζήτημα, έχουν καταλάβει τους κινδύνους και πάνε να τους λύσουν, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα φέρει αποτελέσματα, ούτε σίγουρα, ούτε πολύ γρήγορα. Γι' αυτό το λόγο, φέτος ενημερώσαμε πάνω από 15.000 ανθρώπους και σε σταθμούς ενημέρωσης και στις παραλίες Οτοκίας και σε ξενοδοχεία με τα οποία συνεργαζόμαστε, για το τι πρέπει να προσέχει ο καθένας πηγαίνοντας σε μια παραλία Οτοκίας ή κάθε επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στους χώρους αυτούς. Είδαμε ότι στο Ρέθυνο οι περισσότερες επιχειρήσεις ακολουθήσαν τα διαχειριστικά μέτρα, το οποίο ήταν πάρα πολύ ευχάριστο. Ωστόσο, δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο και για τα Χανιά και για τον κόλπο της Μεσαράς, όπου τα μέτρα δεν ακολουθήθηκαν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους. Λιδία. Βέβαια, αυτό. Ναι, ολοκλήρωση, με συγχωρείς. Αυτό που μπορεί να κάνει ο καθένας είναι, μπορεί να ρίξει μια ματιά στην ιστοσελίδα μας, αλλά τα πράγματα είναι πολύ απλά. Κλείνουμε τα φώτα, ειδικά την περίοδο του Αυγούστου και του Σεπτέμβρη μετά τις 11 το βράδυ. Αποφεύγουμε να πάμε στις παραλίες Οτοκίας
όλη τη σεζόν κατά τη διάρκεια της νύχτας, για να μην τρομάξουμε τα ενήλικα ζώα αλλά και για να μην πατήσουμε τα χελονάκια όταν εκολάπτονται. Και όταν έχουμε έπιπλα παραλία, αυτά τα μαζεύουμε τη νύχτα, ώστε οι χελώνες να έχουν χώρο να γεννήσουν. Και από εδώ και πέρα, τι έχει το πρόγραμμά σας, μιας και μας είπες ότι από εβδομάδα σιγά σιγά αναχωρείτε, ουσιαστικά πάβουν για λίγο χρονικό διάστημα οι εργασίες και όλη αυτή η προσπάθεια λόγω χειμώνα. Οπότε ξανάρχεστε το καλοκαίρι. Σωστά. Η δική μας σεζόν εδώ πέρα τελείωσε. Οι περισσότερες φωλιές έχουν κολλαφτεί, τα περισσότερα χελωνάκια έχουν πάει στη θάλασσα. Έχουμε μπει στο φθινόπωρο πλέον, επομένως εμείς θα μαζέψουμε τα πράγματά μας, θα κατευθυνθούμε προς την Αθήνα. Θα κάνουμε έναν απολογισμό τη σεζόν να δούμε πώς πήγε, τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα του χρόνου. Του χρόνου το Μάιο θα επιστρέψουμε. Αλλά καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα θα τρέχει το κέντρο διάσωσης στη Γλυφάδα, όπου οποιοδήποτε εντοπίσει κάποιο τραυματισμένο ή αδύναμο ζώο, κάποια θαλάσσια χελώνα, μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο και το ζώο να μεταφερθεί εκεί πέρα για περίθαλψη. Λιδία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο για τις προσπάθειές σας και με το καλό να τα ξαναπούμε. Το γνωρίζεις ότι η πόρτα της εκπομπής είναι ανοιχτή. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σεζόν και σε εσάς. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν.